σχολιάσω τα προφίλ των Ελλήνων food bloggers, χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, νούμερο ένα προφίλ. Μια νέα κόρη που μαγειρεύει τις συνταγές της μαμάς της. Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία. Το blog μου είναι η Θαμπαλά. Το Θαμπαλά δεν είναι τυχαίο, απλά σήμερα βλέπετε ένα άλλο αποτέλεσμα. Είχαμε ένα θέμα στο κομμωτήριο. Ας ξεκινήσω από το μηδέν του πώς βγήκε το Θαμπαλά. Είναι Θαμπαλά γιατί είμαι τρέχω να μας στερίξω, οπότε την πρώτη φορά που έρθω να στερίξω και το Θαμπαλά με το... Ναι, οπότε την πρώτη φορά που έρθω να τον αστερίξω, λάτρεψα αυτή τη συγγνωμία και νομίζω ότι κάπως έτσι άρχισα να έχω και ένα παρατσούκι γιατί μου λένε ότι μοιάζει η γουρά μαλλιά κτλ. Δεν είμαι σήμερα η Θαμπαλά που είμαι κανονικά, που θα με δείτε και στο Facebook, αλλά την άλλη φορά ελπίζω να το... Μας αρέσει έτσι. Λοιπόν, η έρευνή μου για την Θαμπαλά ξεκίνησε από μια μητέρα με φοβερές ικανότητες στην κουζίνα, όχι γκουρμέ καταστάσεις, τίποτα ιδιαίτερο, τελείως παραδοσιακά όλα. Βέβαια, έχω και μια πολύ πλούσια καταγωγή και ποδιακή και ντόπια, οπότε αυτό ήταν ένας εκπληκτικός συνδυασμός για να ασχοληθώ με την κουζίνα. Απλά αυτό που θυμάμαι από μητέρα ήταν ότι τρελαινόμουν όταν είχαμε τραπέζι στο σπίτι και έπρεπε να γίνει προετοιμασία. Δηλαδή για μένα ήταν περισσότερο ευχάριστο το να βλέπω τη μαμά μου να ετοιμάζει όλη αυτή τη διαδικασία παρά το ότι όταν είχαμε τον κόσμο και τρώγαμε όλοι μαζί. Αυτό το πράγμα πέρασε μέσα μου. Άρχισε να γίνεται αγαπημένο αντικείμενο. Θεωρούσα θυμωμένο δηλαδή ότι όταν έμεινα μόνη μου έπρεπε να μαγειρεύω και δεν ήταν δυνατόν να έχω τώρα τη λίγερη για να τα βγάλω πέρα. Πολλές φορές οι φίλες μου με πειράζουν και μου λένε ότι είναι νοικοκυρά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα ότι θα είναι συνέχεια με τα φοιτητό από έξω. Οπότε προσπαθούσα έστω και μια μελέτα να την έχω στο ψυγείο, να έχω κάτι σχετικό εν πάση περιπτώσει. Ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν, βλέπω και το blog. Βέβαια, έχω η αλήθεια είναι ότι έχω να δώσω αρκετό καιρό σημείο ζωή, γιατί έχουμε κάποιε ασχολίε οικογενειακέ και μα είναι δύσκολο να αφοσιωθώ και στο στη μαγειρική. Υπόσχομαι ότι θα γυρίσω γρήγορα, γιατί έχω πολλά πράγματα που θέλω να δείξω. Απλά για μένα η Θαμπαλά είναι ένα χόμπι. Δυστυχώς, εργάζομαι σε ένα αντικείμενο που δεν έχει καμία σχέση με την κουζίνα, οπότε πρέπει να τα συνδυάσω και να τα βάλω ένα ταυτόχρονα. Ουσιαστικά ένα καλοκαίρι είναι που έχω για να ασχοληθώ με τον blog μου. Και πολλές φορές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ξέρετε, υπάρχουν οι υποχρεώσεις με γάμους και τα λοιπά μου, πρέπει να βοηθώ εκεί, οπότε χάνω εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα πάρα πολύ δυνατά και εδώ θα ήθελα να πω ότι μιας και βρισκόμαστε στον χώρο και επειδή έτυχε να έρθω, έψαξα πάρα πολύ το θέμα των σεμιναρίων ή των θεμάτων ή της φωτοσχολών που υπάρχουν στην πόλη. Απογοητεύτηκε και δεν υπήρχαν πολλά. Και όταν άρχισα να βλέπω στο εξωτερικό και δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν, πραγματικά λυπήθηκα γιατί είδα ότι για να κάνω κάτι αξιόλογο θα έπρεπε να πάω ας πούμε, το λιγότερο στο Παρίσι, στο Ισπανικό τη χώρα. Δεν το συζητώ για την Αμερική, ας πούμε, που έπρεπε αντίστοιχα πράγματα που υπάρχουν. Τελικά όταν βρήκα κάποια πράγματα που ήταν ενδιαφέροντα, έκανα δυνατό να τα κάνω ταυτόχρονα με τη δουλειά. Οπότε προσπάθησα να κάνω την κορό στη Μαρμίτα. Στη Σμαράγκα και εκεί βρήκα μια πολύ καλή γωνία για να θέλω αρκετά πράγματα για τη μαγειρική. Δεν ξέρω τι θα λέω ακόμα. Αν δεν έχει κάτι άλλο να μας πει, ότι σε θεωρείς ότι. Θεωρώ ότι εγώ δίνω τη συμβουλή σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας, γούστων, ενδιαφερόντων κτλ. Να ασχολούνται με την κουζίνα γιατί είναι αυτό που έλεγε η Βίκη. Το οικογενειακό τραπέζι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να υπάρχει έστω μία φορά την εβδομάδα στο σπίτι, γιατί προφανώς όλοι δουλεύουμε τις καθημερινές και τα παιδιά μας είναι μία φορά, κάνουν διάφορες ασχολίες. Συστήνω γιατί πραγματικά κρατάει τους δεσμούς της οικογένειας, πραγματικά λύνει προβλήματα, πραγματικά είναι ένα μέρος τέλος πάντων που βρίσκεται η οικογένεια και θεωρώ ότι για μένα δηλαδή είναι κάτι το αυτονόητο, προσπαθώ τουλάχιστον στις Κυριακές. Να έχω κάτι στο σπίτι, ασχέτως αν είναι πολύ εμφανίσιμο ή πολλές περιπτώσεις για να κόβω να το πιάσω. Εγώ είμαι η Θαμπαλά.